Το ανάπτυξε το φίλες και φίλοι ροκάρι σήμερα. Έχει έρθει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ, σε ένα διαφορετικό χώρο, το Rockwood, στο κέντρο της Αθήνας, με τον παλιό γνώριμο της εκπομπής, ροκά, ανατρεπτικό σε όλα. Ρόκερ, ωραία. Τον κύριο Γιώργο Μπηλικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, θα λέμε έτσι. Τον Ενικό, λοιπόν. Το προτιμώ, καλησπέρα. Rock Around the Women, 2, οι γυναίκες του rock, από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Και Rock Around the Bands, οι μπάντες της δεκαετίας του 60 και 70, πάλι από τις ίδιες εκδόσεις. Λίγα λόγια για τον κύριο Μπηλικά. Είναι τραγουδοποιός και συγγραφέας. Έχει συμμετάσχει και κατά καιρούς σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, υποδιόμενος κάποιο ρόλο κάνοντας τη μουσική επένδυση. Πρόκειται για ένα αθεράπευτα ρομαντικό ρόκερ, αλλά συγκυριακά και αφορμή των ταινιών, κυρίως έχει διερευνήσει μουσικά και άλλα είδη, συνθέτοντας τραγούδια και γράφοντας στίχους. Η μεγάλη οθόνη του πρόσφερε άλλη μια ευκαιρία να ταξιδεύει, ενώ τα τελευταία χρόνια τον έχει κερδίσει συγγραφή, όπου δημιουργεί νέους κόσμους με την πηγαία φαντασία του, πραγματοποιώντας και συνθέτοντας πλέον ένα διαφορετικό ταξίδεμα, όπως ο ίδιος το χαρακτηρίζει, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους αναγνώστες του. Ήθελε να γίνει αρχαιολόγος, αλλά τελικά τον κέρδισαν τα οδεία, η τραγουδοποιία και έμπλεξε με τις κιθάρες και τα synthesizers. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ελληνόφωνης rock μπάντα στον Θαρσίν Χρή και τελικά κατέληξε να κάνει αυτό που έκανε πάντα, να γράφει. Από το 1988 μέχρι το 1992 ασχολήθηκε με την ελεύθερη ραδιοφωνία ως παραγωγός μουσικών εκπομπών στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 941, Επικοινωνία FM και Ράδιο Αιγαίο, ενώ από το 1993 ασχολείται με την ηχοληψία και την πρωτότυπη μουσική επένδυση σε ντοκιμαντέρ και σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Είναι μέλος συντακτικής ομάδας του musicheaven.gr, στο οποίο αρθρογραφεί από το 2003. Έχει συνεργαστεί όμως με τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, εκδίδοντας 4 μυθιστορήματα και μια συλλογή διηγημάτων, ενώ στα τέλη του 2021 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άλλωστε Οδυσσέας. Η Οδύσσεια μεταγραμμένη, ξαναγραμμένη, μάλλον ξαναυπομένη με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Τον Ιούλιο του 2023 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 24 γράμματα, λοιπόν, ο πρώτος τόμος της τρίτομης rock εγκυκλοπαίδειας, Rock Around the Bands, αυτό που είπαμε κι εμείς, και τώρα είμαστε στο Rock Around Women. Είναι λοιπόν το ένατο κατά σειρά βιβλίο σου, Rock Around Women, οι γυναίκες του rock, ο δεύτερος τόμος της rock εγκυκλοπαίδειας που θα ολοκληρωθεί σε ένα τρίτομο έργο, έτσι. Ναι. Υποκλίνεσαι στις γυναίκες τραγουδοποιούς. Πώς εμπνεύστηκες τον τίτλο και το βιβλίο αυτό όμως, θέλουμε να μας πεις, Γιώργο. Ο τίτλος προέκυψε αυτόματα μόνος του από ένα λογοπαίγνιο που έκανα, παίρνοντας τον τίτλο του γνωστού τραγουδιού του Bill Haley, το Rock Around the Clock. Εγώ κράτησα το Rock Around και το δεύτερο συνθετικό, το δεύτερο σκέλος του τίτλου, ανάλογα με το θέμα του βιβλίου, αλλάζει. Έτσι έβαλα The Bands για τον πρώτο τόμο, που είναι οι μπάντες, Women για το δεύτερο, Rock Around Women, και για τον τρίτο που θα κυκλοφορήσει περίπου το Σεπτέμβριο, αυτό θα είναι Rock Around The Loners ή Songwriters, ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Mm-hmm. Μιλάς για την αγάπη που έχεις για τις γυναίκες. Υποκλίνεσαι, λες, σε όλες αυτές τις γυναίκες που έκαναν τον κόσμο αυτόν που ζούμε ομορφότερο, καλύτερο, και τον ανέβασαν σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό είναι κομμάτι, λοιπόν, από τον πρόλογο που έγραψε η Δέσποινα Γλέζου. Σε μια περίοδο όμως καταφανούς καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών, διανύουμε εδώ και μια περίοδο τρομερών γυναικοκτονιών, η προσπάθεια αυτή φαντάζει ιδιαίτερα σημαντική. Θα ήθελες να τοποθετηθείς επί αυτού του θέματος? Να τοποθετηθώ. Καταρχήν, όλο αυτό που ζούμε το θεωρώ ανεπίτρεπτο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μια παράνοια ίσως θα έλεγα. Δολοφονίες, κακοποιήσεις, βιασμοί, μαχαιρώματα, δεν ξέρω τι. Και μέσα στις σχέσεις που έχουν επιλέξει δύο άνθρωποι να είναι μαζί. Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Θλίβομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και το ότι το βιβλίο τώρα αυτό έρχεται στην επικαιρότητα με όλα αυτά, αυτό είναι σύμπτωση, έτσι. Σύμπτωση, βέβαια, ναι. Ναι. Εγώ προσωπικά τη γυναίκα σαν πλάσμα τη σέβομαι, την εκτιμώ, την αγαπώ και αν μη τι άλλο τη θεωρώ ιερό πλάσμα. Μόνο και μόνο, έστω μόνο γι' αυτό, ότι μας φέρνει στη ζωή. Και όλοι αυτοί οι θήτες, θα έλεγα,
μόνο να αναλογιστούν ότι μια γυναίκα τους έχει φέρει στη ζωή, θα έπρεπε... Αυτά να μην συμβαίνουν. Βεβαίως, ναι. Είσαι ανατρεπτικός τραγουδοποιός και συγγραφέας, αλλά τα συντεριάζεις και τα δύο αριστοτεχνικά. Πώς τα καταφέρνεις? Καταρχήν, σε ευχαριστώ για το ανατρεπτικός και για το αριστοτεχνικά. Δεν ξέρω αν το καταφέρνω αριστοτεχνικά. Πάντως, δεν μπορώ να κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Γιατί είναι διαφορετικό το κόνσεπτ. Δεν μπορώ, δηλαδή, να βγαίνω από το ένα κόνσεπτ τραγουδοποιού και να μπαίνω στο άλλο και μετά να το κάνω αντίστροφα. Είναι πολύ βάρβαρο αυτό. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχω αφιερωθεί στη συγγραφή και η τραγουδοποιία έχει παραμεριστεί. Όχι ότι δεν γράφω, γράφω. Mm. Αλλά όχι στο ρυθμό που το έκανα. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Από την εισαγωγή θα διαβάσω ένα. Όχι τον πρόλογο της Δέσποινας Γλέζου. Όχι. Την εισαγωγή που έχω γράψει εγώ. Σωστά. Ένα μικρό κομμάτι. Ωραία. Τον Ιανουάριο του 1954, το περιοδικό Life χαρακτήρισε τους teenagers σαν την πιο τυχερή γενιά, γιατί είχαν μπροστά τους τεράστιες ευκαιρίες να βρουν καλοπληρωμένες δουλειές, έτσι ώστε να προσφέρουν στην οικονομία της χώρας σε αυτά τα πρώιμα μεταπολεμικά χρόνια. Οι έφηβοι ζούσαν σε πολλές περιπτώσεις τη ζωή τους σαν ενήλικες και από τα χρόνια ήδη του γυμνασίου η δημιουργία νέων οικογενειών έγινε στη δεκαετία του 50 ζωτικής σημασίας για την οικονομία, που βασίστηκε στην αγορά ενός καινούριου σπιτιού, ενός αυτοκινήτου και άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Η γυναίκα νοικοκυρά, σαν επικεφαλής αγοραστής, υπηρέτησε με συνέπεια την οικονομική οικογενειακή κατανάλωση και ο άνδρας, σύζυγος, πρόβαλε αυτό το γεγονός μέσα από διαφημίσεις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, προσφέροντας το 1992 την ευκαιρία στην Λιν Σπίγκελ να δηλώσει ότι στη δεκαετία του 50 υπήρχε μία αγάπη και μία νοσταλγία για την οικογένεια, με την ελπίδα να στηθεί ξανά ένα καινούριο σπιτικό μετά τον πόλεμο. Κλείνουν τα εισαγωγικά εδώ. Με λίγα λόγια, τα δύο φύλλα συνεργάστηκαν άψογα σε αυτά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, ας παντρευτούμε και ας φτιάξουμε το σπίτι το δικό μας». Και δεν υπονοώ με αυτό ότι τα δύο φύλλα μάχονταν σώνει και καλά το ένα το άλλο και ότι στην προκειμένη περίπτωση έκαναν ανακοχή, αλλά το γράφω επειδή αυτή η συνεργασία ωφέλησε κατ' επέκταση, ωφέλησε το ίδιο το σύστημα, όπως θα δούμε παρακάτω. Η Ελέιν Μέι σημειώνει το 1988 ότι η σεξουαλική ιδεολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέτρεπε το σεξ μόνο μέσα στο γάμο και ότι στην αντίθετη περίπτωση θα κατέρεε το ηθικό ανάστημα της χώρας. Αυτές ήταν οι αντιλήψεις που επικρατούσαν στη δεκαετία του 50 και τουλάχιστον μέχρι το 1956, γιατί αυτή η χρονιά σημειώθηκε μια ανατροπή στο θέμα των ηλικιών σχετικά με το γάμο. Το έτος 1956 σηματοδοτεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες τις μικρότερες ηλικίες εγκάμων σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Για τις γυναίκες ο μέσος όρος γάμου ήταν η ηλικία των 20 ετών και για τους άνδρες ήταν η ηλικία των 22. Και τελειώνω με μία παράγραφο. Σε αυτόν το σεξουαλικό κόσμο βρέθηκαν λοιπόν οι έφηβοι της τυχερής γενιάς με την είσοδο της ροκ μουσικής και του Elvis Presley στη ζωή τους, και αυτές τις αντιλήψεις είχαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες και τα κορίτσια της δεκαετίας του 50, οι μητέρες δηλαδή της δεκαετίας του 60, που σαν νέοι καταναλωτές εστίαζαν τις αγορές τους σε ρούχα και σε καλλιντικά, χτίζοντας το όνειρο του μελλοντικού έγκαμου βίου τους και της μητρότητας. Από την άλλη μεριά, το ροκ έκανε το όνειρο αυτό περισσότερο εύπλαστο, προσφέροντάς τους μία σειρά νέων καλλιτεχνών, με τον Elvis να βρίσκεται στην κορυφή.
ο στόχος αυτών των τριών τόμων ποιος είναι? Τι θέλεις να δείξεις μέσα από αυτά τα βιβλία? Κάτι διαφορετικό δηλαδή από άλλα τα οποία πιθανόν έχουν γραφτεί παγκοσμίως. Βασικά εγώ δεν θέλω να δείξω τίποτα. Θες να καταγράψεις κάποια πράγματα? Καταρχήν αυτοί οι τρεις τόμοι είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολυετούς μελέτης. Ωραία. Και ο στόχος, αν θες στόχος, εγώ το λέω μια βαθύτερη επιθυμία, ήταν να εκδοθούν. Ωραία. Και μέσα από τα βιβλιοπωλεία να φτάσουν στον κόσμο. Εγώ αυτό ήθελα. Ναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή καθόμαστε και γράφουμε ότι όλοι και καλά θα εκδοθούν αυτά. Πρέπει να βρούμε εκδότη. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο χώρο τον εκδοτικό. Mm-hmm. Ήθελες να καταθέσεις τη σκέψη σου ή θέλεις να καταθέσεις... Ναι. Το τι μελέτη έχεις κάνει εσύ γύρω από το ροκ, ναι, από τις γυναίκες τραγουδοποιούς, έτσι. Ναι, τις μπάντες και τους τραγουδοποιούς. Ωραία. Και ευτυχώς που βρέθηκε στο δρόμο μου ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας εκδότης με συνέπεια και με υπευθυνότητα, ο Γιώργος ο Δαμιανός από τα 24 γράμματα, και το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα. Και έτσι μπορείς να δείξεις και στον κόσμο να μοιραστείς τις σκέψεις σου. Βεβαίως. Γράφεις λοιπόν και το τρίτο τώρα, έτσι, βιβλίο, τον τρίτο τόμο. Ναι. Με ποιο, πού θα είναι στοχευμένο? Στους τραγουδοποιούς. Στους τραγουδοποιούς, πάλι, ναι. Όχι πάλι, ναι. Δεν τους έχω εδώ. Εδώ έχω συγκροτήματα και εδώ γυναίκες. Έχω γυναίκες. Ο τρίτος τόμος είναι οι τραγουδοποιοί. Μάλιστα. Καλό ταξίδι λοιπόν το Rock Around the Bands, τις μπάντες, Rock Around the Women. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό, σε εκδόσεις 24 γράμματα. Να πάει πάρα πολύ καλά και η σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ. Σε ένα παλιό ρόκερ, τραγουδοποιό και συγγραφέα μαζί, τον Γιώργο τον Πηλικά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Γεια σας.